Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Ελπίζω να χαμογελάτε κι εσείς. Άρχεται από καιρός εκεί έξω, είναι πολύ σκοτεινός και πολύ βροχερός. Είστε κι εσείς σε κάποιο μέρος εδώ στην Αθήνα που είναι σχεδόν βράδυ εκεί έξω από την τόση πολύ σκοτεινιά. Εάν είστε, στείλτε μας ένα μήνυμα, γιατί εδώ πέρα στην Παλίνη πραγματικά είναι πάρα πολύ σκοτάδι, δεν είναι. Δεν είναι τρομακτικό σκοτάδι. Σε μια ώρα να μου πεις, τώρα τέτοια ώρα που είναι και απόγευμα, σε μία ώρα νυχτώνει. Βέβαια, έχεις πάρα πολύ δίκιο, έχεις πάρα πολύ δίκιο Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα, είπα. Έχουμε χαρά, έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση, όλα τα καλά τα έχουμε. Και έχουμε και θέμα συζήτησης, τις συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων. Σε περίπτωση που θες να γίνεις και εσύ πάρα πολύ πετυχημένος, τι πρέπει να κάνεις. Γιατί αν τα κάνεις, κάπως θα το προκαλέσεις και θα σου έρθει η επιτυχία σε όλους τους τομείς. Οπότε αυτά θα συζητήσουμε. Έχει ενδιαφέρον σαν έρευνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Την βρήκα χθες στο διαδίκτυο και θέλω να τη μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Να ξέρετε ότι σήμερα θα είναι πάρα πολύ βροχερός ο καιρός και γενικότερα έχουν βγάλει έτσι ένα δελτίο επιδείνωσης του καιρού όχι με πολύ άσχημα καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχει πάρα πολλές καταιγίδες και βροχές. Και μάλιστα το πρωί, όταν ήρθε η Βασιλική στο ραδιόφωνο, είπε ότι έριξε και πάρα πολύ χαλάζι στους δρόμους. Γενικότερα, να είστε λίγο προσεκτικοί. Εγώ έβλεπα και μία ταμπέλα εκεί πέρα στην Αττική Οδό. Τώρα να ήταν, η Εθνική Οδό να ήταν. Όχι. Save your seatbelt. Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε ότι αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις, γιατί θα έχει έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Κατάλαβες. Απλά εγώ έχω να σας πω σαν συμβουλή να πάρετε μία ομπρέλα αναχείρας, να την έχετε παντού, γιατί αυτές τις ημέρες γενικότερα θα σας χρειαστεί. Από ό,τι φαίνεται, μπήκαμε για τα καλά, στο χειμώνα και τα Χριστούγεννα. Χαίρεστε κι εσείς. Τα Χριστούγεννα δεν έρχονται σε λίγο. Σε 1,5 μήνα βροχερό μπορεί να έρχονται. Από τώρα δεν μπορούμε να στολίσουμε, τώρα που είναι πάρα πολύ βροχερά. Τώρα δεν σε προδιαθέτει λίγο περισσότερο. Αχ, παιδιά, να σας δείξω κάτι. Έχω κατεβάσει φανταστικό application στο κινητό μου. Να σας δείξω λίγο ένα πράγμα μόνο. Και κάθομαι, το χαζεύω. Είναι ένα app το οποίο είναι για να ηρεμείς. Για ηρεμία και όλα αυτά. Και έχει να διαλέξεις διάφορα για το πώς θα ηρεμείς. Και εγώ έχω διαλέξει ένα συγκεκριμένο και κάθομαι, το χαζεύω και το παρατηρώ με τις ώρες. Μισό λεπτάκι να συνδεθεί το ίντερνετ. Όχι, περίμενε, θα τρελαθείς. Κάτσε να δω αν έχει ήχο βέβαια αυτό. Έχει διάφορα να διαλέξεις. Να έρθω λίγο κοντά. Το ακούς. Έχει αυτό που είναι βροχή. Και κάνεις. Να σε πάω όμως και στο αγαπημένο μου. Το βλέπεις. Τσάκι, το ακούς. Και είναι τα ξύλα. Έχω ηρεμό τώρα. Δες το λίγο κι εσύ. Είμαι τα παιδιά που βλέπουν. Το ακούς το τσάκι. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Δυνάμωσε τη φωνή. Γιατί, παιδιά, δεν σας άρεσε να κάθεσαι και να το παρατηρείς αυτό και να το ακούς. Μπαίνεις πάρα πολύ στο mood αυτό. Δεν είστε. Ναι, και κάθεσαι και κάνεις έτσι μπροστά από το app. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία μου, είσαι εκεί πάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι για ηρεμία και meditation αυτή η εφαρμογή. Αλλά πού να καταλάβεις, πού να καταλάβεις. Τέλος πάντων, έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο για άλλο. Λοιπόν, εντάξει, θα πάω σε break, να επιστρέψω, να ξεκινήσω το θέμα αυτό της ημέρας, της Δευτέρας, της εβδομάδας μας, της αρχής μας. Εντάξει, πάμε και επιστρέφουμε. Maybe just the touch of a hand. Επιστρέψαμε! Τι έβαλε! Μπράβο, Σιλική! Έχετε κέφι, έχετε διάθεση, εμείς έχουμε πάρα πολύ κέφι. Είστε στο MATV, είστε στο Cooler. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Αλλά εντάξει, επειδή είναι ξεκίνημα της εβδομάδας και είναι και Δευτέρα,
θα το συγχωρήσω. Θα το συγχωρήσω, γιατί εντάξει, μπορεί ακόμη να μην είστε, να μην έχετε μπει για τα καλά στο mood της εβδομάδας. Αύριο όμως, 3 η ώρα, παιδιά, ε! 3 η ώρα, γιατί φέρνω παρουσίες και απουσίες μαζί. Ταυτόχρονα γίνεται αυτό. Λοιπόν, θέμα ημέρας έχουμε, οι συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων, και άκου να σου πω εγώ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν με τους πετυχημένους ανθρώπους. Αν εντοπίσεις κάποια από αυτά που θα πούμε, είσαι πετυχημένος σε αυτό που κάνεις. Αν πάλι δεν τα εντοπίσεις, λυπάμαι, φρόντισε να τα κάνεις. Τουλάχιστον. Λοιπόν, να πω λίγο έτσι κάποια highlights που είναι μέσα στην έρευνα. Ότι λέει οι πετυχημένοι άνθρωποι προτιμούν να μην βλέπουν τηλεόραση. Εσείς έχετε τηλεόραση, βλέπετε? Γιατί εγώ πολύ συχνά ακούω ότι δεν παρακολουθώ τηλεόραση, την έχω διακοσμητικό στο σπίτι μου και αυτά. Επειδή πιστεύω ότι είναι λίγο πιο πολύ το διαδίκτυο μέσα στη ζωή μας και ό,τι θέλεις να δεις, ακόμη και με σειρές και όλα αυτά που είναι και αυτό πάρα πολύ στη ζωή μας, γενικότερα οι άνθρωποι μπαίνουν στο ίντερνετ για να βρουν ό,τι πληροφορία θέλουν. Οπότε η τηλεόραση, και εγώ μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να μην ανοίγω τη τηλεόραση και να χαζεύω πράγματα έτσι στο διαδίκτυο. Οπότε ναι. Εγώ το έχω το ένα, σημειώστε το κι εσείς. Επίσης λέει αγοράζουν τα πάντα από το ίντερνετ για να μην χάνουν χρόνο, γιατί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ χρονοβόρο διαδικασία να μπουν στα μαγαζιά, να επιλέξουν τι θέλουν να αγοράσουν από ρούχα, από πράγματα που μπορούν να θέλουν για το σπίτι, όλα αυτά. Οπότε μπαίνουν σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, διαλέγουν και πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κόπο, χωρίς πάρα πολύ χρόνο, τους έρχονται στο σπίτι τους. Δηλαδή δεν ξοδεύουν καθόλου χρόνο γι' αυτό. Και επίσης λέει, οι πετυχημένοι άνθρωποι γυμνάζονται καθημερινά και προσέχουν τη διατροφή τους. Αυτά είναι τα highlights. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάρα πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, λέει, παίρνουν δουλειά για το σπίτι, αλλά την οργανώνουν σωστά. Γιατί λέει, ένας πετυχημένος άνθρωπος δεν δουλεύει όλη μέρα και όλη νύχτα, γιατί εντάξει, όσο περνάει η ώρα και όλα αυτά, μειώνεται η παραγωγικότητα. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν δουλειά για το σπίτι, αλλά τη χωρίζουν ώστε να ασχολούνται με αυτήν συγκεκριμένες ώρες. Στο ενδιάμεσο κάνουν διαλύματα για να περνάνε χρόνο με την οικογένεια ενδεχομένως και τους φίλους τους. Το σημαντικότερο δηλαδή, και αυτό που θέλει να μας πει στο πρώτο που εντοπίζουμε στους πετυχημένους ανθρώπους σαν συνήθεια, είναι ότι κατανοούν σωστά το χρόνο τους μέσα στην ημέρα τους. Δεν πελαγώνουν, δεν δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και απλά διαχωρίζουν βάζουν προτεραιότητες στα πράγματα που πρέπει να κάνουν και τα διαχωρίζουν μέσα στην ημέρα σε πολύ σωστό χρόνο. Ένα ακόμη που κάνουν οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι είναι ότι δεν περιμένουν να καταφέρουν τα πάντα μέσα σε ένα απόγευμα. Γενικότερα δεν ζουν έτσι ουτοπικά. Στην ουσία ξέρουν τι μπορούν να κάνουν, έχουν την αντίληψη αυτή, το να ξέρουν τι μπορούν να φέρουν εις πέρας μέσα στην ημέρα. Και λέει, το ότι δεν έχετε χρόνο, λέει, να κάνετε γυμναστική κάθε βράδυ, δεν σημαίνει πως πρέπει να απορρίψετε γενικά τη βραδινή γυμναστική. Μπορεί να υπάρξει κάποιο βράδυ που να μπορέσετε να κάνετε, για παράδειγμα, βραδινή γυμναστική. Ή να βρείτε χρόνο να κάνετε κάτι άλλο. Δηλαδή, μην απορρίψετε τη δραστηριότητα αυτήν σε περίπτωση που δείτε ότι μία ημέρα ή κάποιες ημέρες συνεχόμενες δεν σας παίρνει. Μπορεί σε κάποια επόμενη ημέρα να καταφέρετε να εντάξετε τη γυμναστική στη ζωή σας. Μην απορρίπτετε τις δραστηριότητες αυτές με την πρώτη, λέει. Επίσης, εγώ κάτι άλλο που ξέρω, ότι όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι, λέει, το κάνουν αυτό και έχει να κάνει από το Steve Jobs αυτό μέχρι και ο Einstein. Εγώ τώρα, μια έτσι συνήθεια που έχω, πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι, γιατί έχω πολλές συνήθειες μες στην καθημερινότητά μου, αλλά άκου να σου πω τι έκανε ο Steve Jobs και ο Einstein. Είχανε πάρα πολλά ίδια ρούχα μέσα στην δουλάπα τους. Για παράδειγμα, ο Steve Jobs συγκεκριμένα είχε πάρα πολλά μαύρα κουστούμια, μία μαύρη μπλούζα και μαύρο κουστούμι και ένα τζιν παντελόνι, και φορούσε κάθε μέρα τα ίδια ρούχα, γιατί θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σπατάλη χρόνου να ξυπνήσεις το πρωί και να διαλέξεις τι θα φορέσεις. Οπότε για να αποφύγει αυτό το κομμάτι στην καθημερινότητά του και αυτή τη σπατάλη του χρόνου, φορούσε πάντα τα ίδια ρούχα. Όχι ότι δεν ήταν καθαρά και τα φορούσε κάθε μέρα τα ίδια. Είχε πολλά ίδια ρούχα μέσα στην δουλάπα του. Άκου τώρα. Επίσης, κάτι άλλο, εντοπίζετε κάποιο από αυτά μέχρι στιγμής? Όχι, επίσης, νάτο, οι πετυχημένοι άνθρωποι, λέει, δεν βλέπουν τηλεόραση. Όχι πως όποιος βλέπει τηλεόραση είναι αποτυχημένος, αλλά η τηλεόραση, λέει, αποπροσανατολίζει. Γι' αυτό επιλέξτε να βλέπετε τηλεόραση μόνο όταν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο συγκεκριμένο show που σας αρέσει ή κάποια ταινία, γιατί γενικότερα το να χαζεύεις τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ κάπως αποσπά από τις δουλειές που πρέπει να κάνεις ούτως ή άλλως μέσα στην καθημερινότητά σου. Και λέει, προτείνει η έρευνα, τουλάχιστον ξέρεις να έχεις τηλεόραση, αλλά να το έχεις ίσως στο mute μερικές ώρες της ημέρας που έχεις να
να παραδώσεις κάτι σημαντικό, είτε αυτό λέγεται δουλειά, είτε λέγεται εργασία, είτε οτιδήποτε έχεις να κάνεις μέσα στην ημέρα σου και είναι η βασική σου προτεραιότητα. Πόσο χρόνο έχω, για να πω και για τα υπόλοιπα, να φύγω για break. Θα πω και ένα ακόμη τότε. Επίσης, οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, όπως είπαμε, γυμνάζονται καθημερινά. Γιατί λέει ότι ασπάζονται απόλυτα το ρητό νους υγιής εν σώματι υγιή και το εφαρμόζουν στη ζωή τους. Προτιμούν να πηγαίνουν γυμναστήριο, λέει, αμέσως μετά τη δουλειά, πριν επιστρέψουν στο σπίτι, ή σηκώνονται νωρίς το πρωί για να κάνουν λίγο διάδρομο ή να τρέξουν ενδεχομένως. Πράγμα που εγώ, σαν άνθρωπος, μάλλον αν κρίνεται από αυτό το πόσο πετυχημένος θα γίνει στη ζωή σου, εγώ δεν θα γίνω ποτέ, γιατί την πρωινή γυμναστική νομίζω είναι ένα task στη ζωή μου που δεν θα καταφέρω να εφαρμόσω ποτέ. Ποτέ. Αλλά όταν σου λέω ποτέ, ποτέ. Συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους εσάς που αυτό το κάνετε πράξη στη ζωή σας. Πραγματικά. Λοιπόν, θα φύγω για γρήγορο break, να επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να πω και όλα τα υπόλοιπα για τους πετυχημένους αυτούς τους ανθρώπους. Βασιλική, κυρίες και κύριοι, στα μπέξ, το καταλαβαίνετε. Τι κι αν δεν το πίστεψες, καρδιά μου, τώρα σε έχω ολοκληρή μπροστά μου. Πού είσαι, ρε Βασιλική? Όλα σου τα θέλω και τα πρέπει, τα έκανα δίκα μου. Πυρκάγια, τα μάτια σου φωτιά, κρυμμένα μυστικά. Μαζόμαι στο κορμί σου κι ανασένω, πυρκάγια. Επιστρέψαμε, όπως καταλαβαίνετε, στο Mad TV και στο Cooler με θέμα συζήτησης. Η πετυχημένη άνθρωπη, Μάντι, μην αδιαφορήσεις τόσο πολύ για μένα, Μάντι. Τίποτα. Γραμμένη με τη Μάντι. Λοιπόν, να σας πω, ναι, αδιαφορεί για μένα, παντελώς. Να σας πω λοιπόν, πριν συνεχίσω με το θέμα της ημέρας, ότι ο αγώνας για το τρίτο κύπελο Νίκου Σαρικαβάζη είναι εδώ για μία ακόμη χρονιά, παιδιά, και ο ναυτικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου είναι έτοιμος να σας φιλοξενήσει. 17, 18 και 19 του Νοέμβρη, τώρα δηλαδή σε λίγες ημέρες, πρέπει να είστε όλοι εκεί και να ξέρετε ότι 4 τυχεροί από εσάς θα κληρωθείτε για να κερδίσετε μία θέση σε ειδικό σκάφος του ομίλου για να παρακολουθήσετε όλο αυτόν τον αγώνα εν πλώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη Facebook σελίδα του MAD-TV, να βρείτε το κατάλληλο post, να δηλώσετε συμμετοχή. Και έτσι μπορεί να είστε ανάμεσα στους πολύ τυχερούς. Εννοείται ότι θα είμαστε όλοι εκεί. Εννοείται ότι δεν πρέπει να λείπετε κι εσείς. Πρέπει να είστε και εσείς εκεί. Και γι' αυτόν τον λόγο σας είπα ότι κάποιοι προνομιούχοι, κάποιοι πολύ τυχεροί, θα κληρωθείτε για να παρακολουθήσετε. Εδώ είναι μια ειδική προβολή μόνο για εσάς. Εμπλό θα γίνει όλο αυτό. Οπότε δεν πρέπει να λείπετε, δεν πρέπει να το χάσετε. Τρέξτε, μπείτε στη Facebook σελίδα του MAD-TV. Και γενικότερα να σου πω κάτι. Κάνε like στη Facebook σελίδα του MAD-TV, γιατί θα βρεις πολύ ωραίους διαγωνισμούς που ανεβαίνουν κατά καιρούς και τα ψάχνεις μετά και αναρωτιέσαι και λες, εγώ αυτό γιατί δεν το είδα ή γιατί δεν ήρθα σε αυτό το πάρτι που κάναμε την κλήρωση ή οτιδήποτε τέτοιο. Άμα κάνετε ένα like στη σελίδα του MAD-TV, θα είστε ενημερωμένοι για ό,τι τρέχει και ό,τι σας ενδιαφέρει και ό,τι σας αφορά. Και πολύ ωραία θέματα γενικότερα. Ναι, εντάξει, τώρα μην το λέμε, μην πενεύουμε το σπίτι μας, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, αντικειμενικά πράγματα λέμε εδώ. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το θέμα μας. Οι συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων και θα συνεχίσω με κάτι ακόμη πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέει οι πολύ πολύ πετυχημένοι άνθρωποι προσθέτουν μία διασκεδαστική δραστηριότητα μέσα στην καθημερινότητά τους. Τι άλλα, γιατί με πέταξε λίγο το ίντερνετ, μισό λεπτάκι, δυνάμωσα λίγο μέχρι να... Τα μάτια σου φωτιά, σαγίζω δυνατό. Να το. Προσθέτουν λοιπόν μια ευχάριστη δραστηριότητα καθημερινά στο πρόγραμμά τους. Για παράδειγμα, το να βγουν έξω με την παρέα τους, το να παίξουν επιτραπέζια, το να παίξουν ένα παιχνίδι τέννις. Και γενικότερα να το κάνουν αυτό έτσι με στην καθημερινότητά τους, γιατί αυτό τους δίνει πάρα πολύ, ευχάριστη διάθεση έτσι μέσα στην ημέρα. Και κάπως είναι το ευχάριστο διάλειμμα μέσα στην καθημερινότητά τους που μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από το να γυρίσεις, ας πούμε, σπίτι και να ξαπλώσεις ή να κοιμηθείς ή οτιδήποτε τέτοιο. Σε κρατάει σε γρήγορση, σου δίνει ενέργεια, σου δίνει όλη την ενέργεια αυτή που χρειάζεσαι, ενδεχομένως για να συνεχίσεις και τη δουλειά στο σπίτι, έτσι. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία το να τελειώσεις τη δουλειά και να πας μια βόλτα ή να επιτραπέζιο επίσης πάρα πολύ καλή
πάρα πολύ καλή επιλογή είναι και το επιτραπέζιο. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει έτσι, με κάπως πιο ευχάριστα πράγματα και ό,τι σε κάνει να ξεχνιέσαι λιγάκι από την δουλειά σου ή οτιδήποτε έχει να κάνει αυτό, είτε είναι σχολή, είτε είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι δουλειά, οτιδήποτε τέτοιο που σου προκαλεί άγχος μέσα στην καθημερινότητα, καλό είναι να το σπάς λιγάκι με κάτι ευχάριστο μέσα στο πρόγραμμά σου το καθημερινό. Επίσης, λέει, οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι οργανώνουν μικρά ρομαντικά ραντεβού. Είναι και ρομαντικοί οι πετυχημένοι άνθρωποι. Γιατί λέει, δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος να βγεις ένα ραντεβού με τον αγαπημένο σας. Μία φορά την εβδομάδα βρείτε λίγο χρόνο να βγείτε μαζί, όπως τον πρώτο καιρό της σχέσης σας. Τι ωραίο, τι ρομαντικό. Πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε κι εσείς και αυτό βοηθάει σε δύο λόγους. Πρώτον, ξεχνιέσαι και πάλι από τη δουλειά, σου δίνει ενέργεια, σου αναπτερώνει λίγο έτσι το ηθικό και τη διάθεση. Και επίσης αναζωπηρώνει και τη σχέση σου. Από εκεί που λες δεν έχω χρόνο, είμαι πάρα πολύ πιεσμένος, είμαι πάρα πολύ αγχωμένος, πρέπει να καθίσεις σπίτι και να σε φάει το άγχος. Σου λέω, είτε έχει να κάνει με τη σχολή σου, είτε έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο σου, είτε έχει να κάνει με τη δουλειά σου, οτιδήποτε τέτοιο, με το σχολείο σου, οτιδήποτε τέτοιο, καλό είναι να ξεχνιέσαι με δραστηριότητες ή μικρά ραντεβού, όπως λέει εδώ πέρα. Θα πω και ένα ακόμη για να πάω σε break. Θα το τυζάρω βασικά και θα πάω σε break. Βγαίνουν, λέει, με τους φίλους τους συγκεκριμένες ημέρες. Τι να εννοεί με αυτό? Θα φύγουμε για γρήγορο break. Να επιστρέψω να το αναλύσω. Χέρια πιάσε τον ουρανό. Δώσε στη τρέλα σου λίγα κι απ' το φως. Ας που λες πως αγαπάς. Οδύ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το τραγούδι που μας συντρόφευσε όλο αυτόν τον καιρό, τα παλιά τα χρόνια, πριν κάποιους μήνες, όταν η Βασιλική έπαιρνε τις φωτογραφίες της Ειρήνης Παπαδοπούλου, τις μεγέθυνε, τις εκτύπωνε και τις έβαζε στο δωμάτιό της, σίγουρα, τις κολούσε στο δωμάτιό της και ήταν το είδωλό της για εκείνο το διάστημα. Μιλάω για το διάστημα εκείνο του Survivor, που ήμασταν όλοι πάρα πολύ πορωμένοι. Θα ξανάρθει, ναι! Τώρα έρχεται το 2, λέει, έχουν δηλώσει συμμετοχή 5.000, 10.000 άνθρωποι. Όχι, σοβαρά, παραπάνω να είναι. Βάλε, πάνω από 10.000. 10.000 ήταν πέρυσι, με το που τελείωσε. Ναι, 10.000 ήταν όσο έπαιζε το σερβέρο το ένα. Οπότε, ναι, αυτό το τραγούδι ήταν ένα τραγούδι που μας είχε στοιχειώσει. Όχι εμάς δηλαδή, που μας είχε εκεί, μια τριάδα. Αναγκαστικά μας το φόρεσε εδώ. Αναγκαστικά ήταν αυτό. Δεν πειράζει όμως, Βασιλική. Σε αυτή να πας. Σε αυτή να πας που λες πως αγαπάς. Από Ειρήνη Παπαδοπούλου. Έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση. Είναι εβδομάδα, λέω. Είναι Δευτέρα, είναι αρχή της εβδομάδας. Και είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε έτσι όλη μας τη θετική ενέργεια για να πάει καλά αυτή η εβδομάδα. Άσχετα που λέει ότι από εδώ και πέρα έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας, βαδίζουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα. Δεν είναι γεγονός αυτό. Είναι. Όλο ένα και περισσότεροι φίλοι μου σε social media δημοσιεύουν φωτογραφίες που έχουν στολίσει δέντρα. Και να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Εάν έχει στολίσει δέντρο ή έχει σκοπό να στολίσει τις επόμενες ημέρες, στείλε μας φωτογραφία. Να βάλουμε στον τοίχο πλέον. Φωτογραφίες με στολισμένα δέντρα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Μπορείς να βάλεις λίγο κάτι χριστουγεννιάτικο. Να βάλεις το της Mariah Carey το I don't wanna last for Christmas baby. Αυτό μπορείς να το βάλεις. Τρελαίνομαι για Χριστούγεννα εγώ. Τρελαίνομαι. Νιώθω πιο κοντά από τα Χριστούγεννα. Χαίρεστε κι εσείς! Χαίρεστε κι εσείς! Μόρι μου το βιώνω! Τι χαρά είναι αυτή! Πάρα πολύ χαστιμιλιάτη με το mood! Ναι, έτσι σας άρεσε, θα κάνουμε και μια κούμπη χριστουγεννιάτικη τώρα τις επόμενες ημέρες. Αλλά επειδή σήμερα η εκπομπή δεν είναι χριστουγεννιάτικη, και τελειώνει κιόλας και δεν θα προλάβω να ολοκληρώσω την έρευνα αυτή με τους πετυχημένους ανθρώπους.
αλίμονο είναι η φάση. Λοιπόν, βγαίνουμε τους φίλους τους, συγκεκριμένες ώρες είχαμε μείνει, πετυχημένοι άνθρωποι. Γιατί όμως? Γιατί οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι. Α, δυνάμωσε λίγο, στο αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Σε καλοκαιρινό ήλιο, σε μια δικό μου και στο αφιερώνω στο τραγούδι. Είναι Σπύρος και το αφιέρωσα για το τραγούδι. Οι πολυπετυχημένοι άνθρωποι λοιπόν. Έλα. Λες να με φάει. Ναι, κάτσε. Ήρθε και έφυγε. Εμένα με αποφεύγει. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσω γιατί πρέπει να τελειώσω, παιδιά, και δεν έχω προλάβει. Βγαίνουν με τους φίλους τους συγκεκριμένες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή δεν έχουν, λέει, πολύ χρόνο να κανονίζουν γενικότερα μέσα στην εβδομάδα τους και μέσα στην ημέρα τους, ξέρουν και βάζουν στο πρόγραμμά τους, γιατί πολύ πετυχημένοι άνθρωποι έχουν και πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά. Οπότε λένε ότι σήμερα, αυτή την ημέρα μου, θα τη διαθέσω για τους φίλους μου. Και έχουν μία ημέρα της εβδομάδας μόνο και μόνο για τους φίλους τους. Και επίσης χρησιμοποιούν ίντερνετ. Χρησιμοποιούν το ίντερνετ για τα πάντα. Δεν ξοδεύουν καθόλου χρόνο, δεν σπαταλάνε καθόλου χρόνο στο να βγουν, όπως είπαμε, να ψωνίσουν τα ρούχα τους, να ψωνίσουν τα φαγητά τους, όλα αυτά. Οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι γενικότερα επιλέγουν τα πάντα από το ίντερνετ για να εξοικονομούν λίγο χρόνο μέσα στην καθημερινότητά τους. Και το τελευταίο πράγμα είναι ότι προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Από τα ρούχα που θα φορέσεις και μπορεί να ξοδέψεις χρόνο το πρωί, μέχρι και το τι θα κάνεις την επόμενη ημέρα. Γενικότερα έχουν πλάνο. Οι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι είναι οργανωτικοί. Κατάλαβες, αν εντοπίζεις κάποια από αυτά τα σημάδια στην καθημερινότητά σου, τότε συγχαρητήρια, είσαι και εσύ πετυχημένος. Και εσείς είστε πετυχημένοι. Εάν όχι, δεν πειράζει, εντάξει, καθόλου δεν πειράζει. Φρόντισε να κάνεις ένα-δύο και σίγουρα θα είναι καλύτερη η καθημερινότητά σου. Χωρίς τόσο πολύ άγχος, δεν θα επιβαρύνεις τόσο πολύ την ημέρα σου με διάφορες αγχωτικές διαδικασίες. Άμα βάλεις πρόγραμμα τουλάχιστον. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να είστε και αύριο εδώ στις 3 η ώρα ακριβώς. Καλά, τι ερώτηση είναι αυτή. 3. Ναι, 3. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια ακόμη ωραιότερη Δευτέρα αυτό το απόγευμα, να το απολαύσετε, γιατί έτσι τα βροχερά αυτά απογεύματα είναι και ρομαντικά. Και αν είστε ρομαντικές ψυχές, βγείτε μια βόλτα εκεί έξω στη βροχή. Εάν όμως δεν θέλετε να βραχείτε, κατεβάστε το app αυτό που έχω εγώ, που είναι φανταστικό και έχει και για βροχή. Κάθεσε, βλέπεις τη βροχή, χαζεύεις τη βροχή και δεν σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι, έρχεται και η Λένια και ο Θέμης, πολλή μουσική, πολλά βίντεο κλιπ, όλα εδώ στο MAD TV. Φιλιά πολλά! Γεια σας!